Τα τελευταία χρόνια δύο φορές μου έκαναν την τιμή και μου ζήτησαν να μιλήσω για τον Μάνο Χατζηδάκη, γνωρίζοντας τη φιλία και τη συνεργασία μου μαζί του. Τον Ιούνιο του 2006 στη Γενέβη της Ελβετίας, με την ευκαιρία των 80 χρόνων από τη γέννησή του, και το Μάιο του 2008 στο αμφιθέατρο του συγκροτήματος Λαμπράκη για το Βήμα. Σκιαγράφησα την ομιλία μου κοιτάζοντας τη φωτογραφία του Μάνου στο γραφείο μου και προσπαθώντας να συγκεντρώσω τις μνήμες μου και να χαρτογραφήσω την ιδιαίτερη και πολλές φορές αντιφατική προσωπικότητα του Μάνου, καθώς και μερικά περιστατικά από τη φιλική μας σχέση και τη συνεργασία μας. Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν. Ευπατρίδης, ευγενής, αλλά ταυτόχρονα επιθετικός και ουξής. Αδιάφορος και ασυνεπής στην καθημερινότητα, αλλά υποδειγματικά συνεπής στις αρχές του. Γεμάτος πάθος για κάθε τι το όμορφο και ταυτόχρονα όμως τετράγωνα λογικός. Λάτρης των ανέσεων, αλλά όχι του χρήματος. Εγωιστής, αλλά και ιδιαίτερα σεμνός, χωρίς ποτέ να κρύψει τις προσωπικές του αδυναμίες, όταν οι συνθήκες το απαιτούσαν, μεταμορφώνονταν στον πιο γενναίο άντρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ σε μια συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο, όταν μπροστά σε χιλιάδες θεατές, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, δεν δίστασε να δώσει την πιο σκληρή απάντηση που γινόταν στην πανίσχυρη τότε εφημερίδα Βριανή για κάποια υποτιμητικά σχόλια που είχε γράψει σε βάρος του πριν από λίγες μέρες. Ίσως οι νεότεροι να μην γνωρίζουν ότι όταν ο Μάνος Χατζηδάκης βραβεύτηκε το 1960 με το Όσκαρ Μουσικής για το τραγούδι του «Τα παιδιά του Πειραιά» που είχε ερμηνεύσει ανεπανάληπτα η Μελίνα Μερκούρη, αρνήθηκε τον τίτλο και τη δόξα και δεν πήγε να παραλάβει το βραβείο. Τότε ο ίδιος είχε πει «Δεν πήγα να παραλάβω το Όσκαρ γιατί φοβάμαι ότι η δόξα του θα σε φυλακίσει στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εσύ ο ίδιος». Και όταν του ζήτησαν οι δημοσιογράφοι επίμονα και οι εφημερίδες της εποχής να φωτογραφηθεί με αυτό, αναγκάστηκε να δανειστεί το Όσκαρ της Κατίνας Παξινού για τις ανάγκες μιας και μοναδικής φωτογράφησής του. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που ενώ είχε φίλο τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμάλη, δεν δίστασε σε μια συνέντευξή του στις εφημερίδες να δηλώσει «Επειδή είμαι ο παδός του Καραμάλη, δεν σημαίνει ότι είμαι και ηλίθιος» και συνέχισε. Το φαντάζεστε ότι όταν μιλάει σε φίλους του στο τηλέφωνο αυτοί σηκώνονται όρθιοι? Είναι αυτοί φίλοι, είναι οπαδοί? Βέβαια, ο ίδιος ο Μάνος μου είχε εξομολογηθεί ότι το μόνο συμβιβασμό που έκανε με τον πρωθυπουργό ήταν ότι τον άφηνε να κερδίζει στο τάβλι, γιατί όταν ο Καραμαλής έχανε, θύμωνε τόσο πολύ που ο Μάνος τον χωριόταν ο Κακομοίρης. Άσε δε που πάνω στο θυμό του ο πρόεδρος τον κατηγορούσε ότι ήταν ο πιο κακός παίκτης και καμιά φορά δε ότι και τον έκλεβε. Δεν θα ξεχάσω ότι μια μέρα με πήρε στο τηλέφωνο. Και ενώ ήξερα πολύ καλά ότι εκείνη την εποχή πέρναγε τη χειρότερη οικονομική περίοδο της ζωής του, μου ζήτησε να χρεωθεί με ένα αρκετά σημαντικό ποσό για την εποχή για να βοηθήσει άμεσα έναν ταλαντούχο πιανίστα για να φύγει για τις σπουδές του στην Αμερική, επειδή η υποτροφία του αργούσε να εγκριθεί και θα έχανε τη χρονιά του. Και στις πολιτικές του πεποιθήσεις ακόμη, θα μπορούσες να τον χαρακτηρίσεις αντιφατικά συμπεριφερόμενο, γιατί παρότι ανήκε στην ευρεία συντηρητική παράταξη, παρόλα αυτά δεν δίσταζε να συμμετέχει σε πορείες κομμουνιστών, ακόμη και αναρχικών. Πάνω στις πολιτικές του πεποιθήσεις κάποτε είχε πει «Ποτέ δεν υπήρξα αντικομμουνιστής,
περιέχω μέσα μου και έναν αριστερό. Το δυσάρεστο όμως είναι ότι ο αριστερός δεν με περιέχει μέσα του. Σε στιγμή μιας γλυκιάς διαμάχης μας, του είχα πει κάπως εκνευρισμένος: «Μάνο, είσαι ο πιο αναρχικός ευπατρίδης που έχω γνωρίσει στη ζωή μου». Και εκείνος, αφού με κοίταξε φνιδιασμένος, μου απάντησε με ένα γλυκό χαμόγελο του: Θυμάμαι πάντα το Μάνο Χατζηδάκη με τον τρόπο που εργαζόταν στο στούντιο. Μοίραζε τις παρτιτούρες στους μουσικούς του, καθόταν στο πιάνο, τους φώναζε όλους δίπλα του, έπαιζε μια φορά τη μελωδία. Στη συνέχεια πήγαινε σε κάθε μουσικό και του ζητούσε να παίξει το μέρος του, όχι όπως το έβλεπε γραμμένο στην παρτιτούρα, αλλά αυτοσχεδιάζοντας και με το δικό του τρόπο. Έτσι κατάφερνε να κάνει τους μουσικούς και να συμμετέχουν μαζί του στην ενορχίστρωση, να παθιάζονται, να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους μέχρι να βγει το τέλειο αποτέλεσμα. Βέβαια, δεν ήταν λίγες οι φορές που στο τέλος της ημέρας μπορούσε να πει στους κατάκοπους μουσικούς και ηχολήπτες του: «Παιδιά, μπράβο σας. Αύριο όμως θα το επαναλάβω». Έτσι ηχογραφήθηκαν τα αξεπέραστα αριστουργήματα του Μάνου Χατζηδάκη. Εδώ βρισκόμαστε σε έναν ιερό για μένα χώρο. Είναι το αρχείο της Μίνος Ιεμάη, όπου φυλάσσονται οι πρωτότυπες μαγνητικές ταινίες όπως τις ηχογράφησαν οι συνθέτες και όπως τις φυλάμε για να μπορούμε να τις διατηρούμε στα χρόνια που έρχονται. Και βρισκόμενος εδώ, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να πάρω μια-δυο ταινίες και να τις χαϊδέψω και να θυμηθώ πως γίνανε. Και βγάζω από το ράφι, τι βγάζω, το χαμόγελο της Τσοκόντα, το διαχρονικότερο δισκογράφημα της ελληνικής δισκογραφίας. Μέσα από τα χρόνια διακρίνω τα γράμματα του ηχολήπτη, του αείμνηστου Νίκου Κανελόπουλου, που τόσο τον αγαπούσε ο Μάνος Χατζηδάκης. Και αυτή η ταινία σίγουρα έχει πιαστεί από τα ιερά χέρια τόσο μουσικών και του Μάνου Χατζηδάκη και των τεχνικών της εποχής εκείνης που δεν υπάρχουν πια. Και δίπλα από αυτό το χαμόγελο της Τσοκόντα στέκεται ένα άλλο τεράστιο αριστούργημα. Είναι οι Πασχαλιές από την Νεκρή Γη, ένα σπουδαίο και σημαντικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο και αυτό έχει αφήσει εποχή όπως και το προηγούμενο. Κάθισα σαν τον καναπέ και είδα το Μάνο με όλη τη μεγάλη παρέα στο κάδρο πάνω από το κεφάλι μου. Θυμήθηκα αυτό που είχε πει ο νομπελίστας ποιητής ο Ελίτης για το Μάνο. Είχε πει ότι ο Μάνος έφτανε να κουμπίσει λιγάκι με τον αγκώνα του το πιάνο για να γεμίσει το δωμάτιο ολόκληρο μουσική. Να γεμίσει λίγο αργότερα ολόκληρη η Ελλάδα μουσική, να γεμίσει ο κόσμος όλος με μια άλλου είδους γοητεία. Λάτρεψα τον Μάνο Χατζηδάκη για αυτή τη μουσική του και συνεχίζω να τον λατρεύω. Νιώθω ευτυχία και τύχη γιατί γνώρισα αυτόν τον ιδιαίτερο άνθρωπο. Συνεργάστηκα μαζί του μέρες ολόκληρες μέσα στο στούντιο, με τίμησε με τη φιλία του, με γοήτευσε με τα λόγια του, με γοήτευσε με το χιούμορ του.
ατέλειωτες ώρες, πότε στο σπίτι του, πότε εδώ στο μαγειμένο αυλό, πότε στο φλόκα με τον Κάτσο, πότε στον καφενέ της Ντάπιας στις Πέτσες μαζί με τον Στεφανάκη και τον Ζούλα, κουβεντιάζαμε, προβληματιζόμασταν, γελάγαμε μέχρι που να μας βρει η ανατολή του ήλιου. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τις αναμνήσεις μου μαζί του. Αξίζει όμως να τελειώσω με λίγα λόγια δικά του που είναι πάντα επίκαιρα. Έλεγε λοιπόν ο Μάνος για τα τραγούδια για τους ανθρώπους. Πιστεύω στο τραγούδι που μας εκφράζει εκ βαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην πνευματική νεότητα καθώς και στους εφησυχασμένους συνομήλικούς μου. Περιφρονώ τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, την ύποπτη δημοσιογραφία καθώς και την κάθε λογίσχη ιδεότητα. Έτσι κατάφερα, συνεχίζει, να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλάω λαχεία στον ουρανό, προκαλώντας όμως τον σεβασμό των νεότερών μου, μια που παρέμεινα πάντα ένας γνήσιος Έλληνας και ένας μεγάλος ερωτικός.